Η Βιέννη άδεια. Ένα μήνα πριν από τα Χριστούγεννα τα πάντα είναι κλειστά και ο κόσμος που κυκλοφορεί ελάχιστος. Από σήμερα και για τις επόμενες 10 ημέρες οι Αυστριακοί κυκλοφορούν μόνο για να ψωνίσουν τρόφιμα, να πάνε στο γιατρό και να αθληθούν έξω. Natürlich nervt mich, ich wäre schon in Weihnachtsstimmung gewesen und hätte sehr gerne auf den Weihnachtsmärkten gegangen, aber so wie es ist, so ist es und man sollte die Impfpflicht einführen ab sofort. Όπως προειδοποίησε η κυβέρνηση, το lockdown δεν αποκλείεται να επεκταθεί στις 20 ημέρες. Μια ανάσα πριν από το γενικό lockdown είναι και η Γερμανία που βλέπει τα κρεβάτια στις μονάδες εντατικής θεραπείας να εξαντλούνται και τον αριθμό των νεκρών να αυξάνεται. Η καγκελάριος Μέρκελ είπε σήμερα σε στελέχη του κόμματός της πως τα μέτρα που ισχύουν στη χώρα δεν είναι αρκετά. Σε δραματικό τόνο και οι δηλώσεις του Υπουργού Υγείας Jens Spahn. Wahrscheinlich wird am Ende dieses Winters so ziemlich jeder in Deutschland, das wurde ja manchmal schon etwas zynisch genannt, geimpft, genesen oder gestorben sein. Στη Ρωσία, ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έκανε την τρίτη δόση με Sputnik Light τη στιγμή που τα κρούσματα ανεβαίνουν. Что касается безболезненности, то 2 часа назад меня сделали. Я ничего не чувствую. Την ίδια ώρα στην πόλη Καζάν απαγορεύτηκε στους ανεμβολίαστους η είσοδος στα μέσα μαζικής μεταφοράς.